επειδή εγώ θεωρούσα ότι αυτή η ιστορία στο Πέραμα μπορεί να ήταν και λίγο στημένη από παρακατοικούς εννοώ, το πέσιμο στο Κουκουέλαιο. Ναι, ίδια ομάδα είναι, ίδια ομάδα είναι. Αλλά αυτό που το καταφέρει, άρα είναι αυτή. Η αιχμή του δόρατος, ναι, το ξέρουν αυτοί. Εντάξει, άρα έχουν θέμα. Έχουν θέμα τώρα πλέον. Εντάξει. Αρχίδια επαναστατική συνείδηση. Τώρα αυτός έχει δώσει για τις κάλτσες του, τώρα κατάλαβες. Καλά, προφανώς. Τους έχει δώσει, όλους. Γι' αυτόν εκεί έχεις ακούσει τίποτα άλλο, τον τύπο αυτόν, τον Ρουπακιά. Ναι. Τον Ρουπακιά, όχι, όχι. Του οργάνωνε εκεί, του είχε πάει εκεί στην Έδα. Κοντά στην περιοχή μου, που είναι ένα ποτάμι έξω από την Κυπαρισία, να κάνουν γυμνάσια. Ξέρω, ναι, και κάνανε γυμνάσια. Ναι, αρχίδια μάτω, λες. Όχι, είναι τίποτα. Το έργο είναι μισθοφορικό τελείως, φίλε. Και γι' αυτό όχι μόνο δεν λυπάμαι για αυτόν, αλλά καλά να πάθει, δηλαδή. Μιλάμε για σκουπίδια τώρα. Ο αδελφός του έχει παίξει μεγάλο ρόλο, σε αυτό να το θυμάσαι. Δεν σου το είπα την άλλη φορά. Ο αδελφός του έχει παίξει μεγάλο ρόλο, ο Τάκης. Ναι. Έχει χοντρές διασυνδέσεις. Εγώ ψάχνω το άλλο που μου είχες πει. Το οποίο μιλάει με τις υπηρεσίες από παλιά, μιλάει με τις υπηρεσίες ο Τάκης. Ο αδελφός του. Ναι, ναι. Όλη αυτή η αρρωγή προς τον αδελφό του ξεκίνησε πιο πολύ για να τον προστατεύσει, γιατί δεν τον ήθελε. Να το ξέρεις αυτό, δεν το είπα την άλλη φορά. Δεν τον ήθελε, ρε παιδί μου, σε επικινδυνότητα. Τον θεωρούσε ένα χαζό τρελάκι. Καταλαβαίνω, σου λέω γυναίκα μυστικά τώρα. Ναι. Λοιπόν, και προσπαθούσε να τον τραβήξει από το λοθέμα γιατί θεωρούσε ότι τον βάζει σε περιπέτειες. Ή αυτό ήταν political correct ύφος, σε μια καλή κοινωνική ας πούμε, και επαγγελματική θέση. Ναι. Και αυτό τον τράβημα. Γι' αυτό έχει αλλάξει το επωνυμό του, αν ξέρεις, του έχει κάνει Μιχαλολιάς. Ναι. Να διαχωρίσει τη θέση του αδελφό του τότε, στη δεκαετία του 80 που μπαίνανε οι βόμβες, στη δεκαετία του 70. Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Και πάντα προσπαθούσε μέσω των υψηλών γνωριμιών που είχε καλλιεργήσει, γιατί είναι καλός κοινωνικά ο Τάκης, είναι πολύ δυνατός, ναι. Προσπαθούσε να τον προστατεύσει. Αυτό εξελίχθηκε έτσι. Δηλαδή να τον βάλει σε ένα πιο δεξιό προφίλ, καταλαβαίνεις. Ναι. Και στην πορεία του έδωσε χώρο να αλωνίσει τώρα την τελευταία τριετία. Ναι. Από εκεί έχει αρχίσει να το θυμάσαι. Έλεγξε το αυτό που σου λέω. Αν ποτέ πέσει στα. Το ένα είναι αυτό που θέλω, όπως μου λες, γιατί θέλω να το δω και να υπάρξει αφορμή και να μπορέσω να βρω και κανένα χαρτί. Πάντοτε πάντως ο Κάτμαν έψαχνε άτομα να τους χαρτίζει και από παλιά, έτσι. Ο Κάτμαν ναι, αλλά εδώ μιλάμε ότι αυτός είναι ήταν και μέλος, παιδί μου, ο συγκεκριμένος. Ναι. Δεν είναι ένας που πήγε εκεί να πάρει και να φύγει, δηλαδή το έκανε για καιρό. Ξέρω ρε φίλε ότι δίνουν ένα πεντακοσάρικο, άμα θες να σου το πω αυτό, που είναι και γερή πληρωμή. Άκου, ναι. Στο άτομο εκεί, θα σου πω σε ποιον τώρα, δίνουν ένα πεντακοσάρικο, δεν ξέρω πόσα δίνουν, αλλά το λιγότερο τόσο, σε κάποιον ο οποίος είναι υπεύθυνος ασφαλείας για τα γραφεία στη Μεσογείο. Μάλιστα. Και είναι αμπελοκυπιώτης. Και διατηρεί και καφετέρια στον Ερυθρό Σταυρό. Καθαρά τα παίρνει αυτός. Καθαρά, Τα παίρνει. Συγγνώμη, μαύρα είναι αυτά. Μαύρα είναι αυτά, ναι. Το οποίο εντάξει, θα τα βάλω στο τηλέφωνο, τα ξέρανε οι υπηρεσίες. Αλλά κάναμε πράγματα πολύ δυνατά και ήμασταν πολύ λιγότεροι, αλλά όπως καταλαβαίνεις, γαμούσαμε και δέρναμε. Φίλο 30 άτομα, αυτή 30 κουράδες εκεί, αν ήταν τέτοια πραγματικά... Εγώ σου λέω για 10 άτομα. Όχι, 8 με 10 άτομα είχα εγώ. Επιλέκτος. Πηγαίναμε κουρά, κάναμε καταρριχήσεις, είχαμε κοντόκανες, κάναμε πράγματα σε εποχές πολύ απαγορευμένες, έτσι, όχι της μόδας. Πολύ δυνατά, φίλε. Δεν είναι η Χρυσή Αυγή που ήταν. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί όταν έγινε η ψηφοφορία στη Βουλή για να φορολογηθούν οι εφοπλιστές, η Χρυσή Αυγή ψήφισε υπέρ της φοροαπαλλαγής των εφοπλιστών. Πώς είσαι λαϊκό κόμμα και στηρίζεις να πούμε την εργατεία στο Κερατσίνι και στο Πέραμα και την άλλη φορά ψηφίζεις υπέρ των εφοπλιστών για να μην έχουν φορολογία. Άρα τα παίρνουν και από εκεί πάνω. Είναι πολύ μπερδεμένο το έργο. Σίγουρα τα παίρνουν από εκεί πάνω. Σίγουρα δουλεύουν η μισή προστασία των εφοπλιστών, ξέρω εγώ, και η άλλη μισή τα βατζιλέκη στα μαγαζιά εκεί στην Νίκαια. Ναι. Έτσι, παρέα με τον Γιωβανίδη. Ναι. Αλλά μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνω. Μη φαντάζεσαι όμως τίποτα μάγκες, έτσι. Ο Δέρο Πακιάς ήταν και στην ομάδα του λαγού που με πετέθηκε εμένα στη Σουμιλιγαλά. Ναι, είδες όμως για πότε πληρώσανε. Έρα, πληρώνουνε. Τα μάθανε που σταράδες με εμένα να βγούμε έναν καθαρόν άνθρωπο. Αμέσως μετά από δύο μέρες λες και είναι κθιού μερικές φορές να πούμε. Μετά από δύο μέρες έγιναν αυτά τα πράγματα. Φάση είναι ότι ήταν και ο Ρουπακιάς, δεν τον ήξερα. Ήταν ο Ρουπακιάς. Το θυμόμαι αυτό, φίλε. Ε? Το θυμόμαι αυτό. Το χαμογελάκι του Κασιδιάρη, το θυμάσαι. Εγώ το Κασιδιάρη λες αυτό που έγινε στο Μιλιγαλά. Ναι, το χαμογελάκι το θυμάσαι. Επί πέντε λεπτά. Δεν τον τώρα όμως χαμογελάει. Τώρα χαμογελάει ο κόλος του.
Όλα εδώ πέρα. Όλα εδώ πέρα. Τέλος πάντων.